Να πω, Άρη, ο τίτλος με τον οποίο του παρέδωσα στον εκδότη μου το βιβλίο ήταν Δεκεμβριανά. Και μετά τον αλλάξαμε. Λοιπόν, θέλω να πω ευχαριστώ τον κύριο Μπογιατζόγλου και την πινακοθήκη Μπογιατζόγλου, τον Κώστα πάνω απ' όλα που ήταν δική του ιδέα όλη αυτή η εκδήλωση, το κόκκινο, τα παιδιά που μίλησαν, όλους εσάς που ήρθατε και στέκεστε και οι όρθιοι. Και πρέπει, νιώθω ότι πρέπει να βιαστούμε για να μην σας κρατάμε όρθιους. Να σας πω μια κουβέντα μόνο, ότι αυτό το μυθιστόρημα, παρόλο που με έναν τρόπο το έγραφα όλη μου τη ζωή, εννοώ τις μνήμες αυτές που πρωτοανέφερε τόσο άμεσα και ο ίδιος ο Μάκης ο Μιλάδος, όχι μόνο άμεσο είναι το βιβλίο ή ξέρω απλό, και ο ίδιος ο τρόπος που μίλησε, με έναν τρόπο το ετοίμαζα χρόνια. Το πυροδότησε η εποχή των αγανακτισμένων και η συγκεντρώση των αγανακτισμένων, δηλαδή και το εμπνεύστηκα κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε, αλλά νιώθω ότι ενώ είναι ένα βιβλίο λογοτεχνικό, είναι ένα βιβλίο που ταυτόχρονα είναι και ένα είδος προκήρυξης. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διπλά-τριπλά που γίνεται η απόψινή εκδήλωση, για το κομμάτι που θα αρχίσει από εδώ και πέρα, που θα γίνει μια κουβέντα. Γιατί είναι ένα βιβλίο που, όπως σωστά έλεγε και ο Άρης πριν, που σε καλεί να προβληματιστεί. Και φαίνεται, έχει το παράδοξο, το λέω και εγώ παρόλο που το έχω γράψει εγώ, να φαίνεται σαν στρατευμένο, αλλά χωρίς να είναι στρατευμένο. Δηλαδή, με την έννοια δεν είναι στρατευμένο, όπως ξέραμε παλιότερα, είναι για κάποιο κόμμα ή για κάποιο. Αλλά θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια χαίρομαι πολύ περισσότερο αυτό που είπε και ο Άρης πριν για τις λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Οι λογοτεχνικές εκδηλώσεις δεν είναι και τίποτα καλό. Οπότε χαίρομαι που γίνεται αφορμή για μια συζήτηση και νιώθω το βιβλίο και νιώθω ότι το ότι την κάνει το κόκκινο, ότι είναι ένας σταθμός αριστερός, πολιτικοποιημένος κλπ. Είναι σαν να κύλησε ο Ντέτζερης και βρήκε το καπάκι που γίνεται αυτή. Και στη Νέα Ιωνία εκδήλωση ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ.